Συνεχίζουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού από το βιβλίο Ορθοδοξία και Ουμανισμός, Ορθοδοξία και Παπισμός του Πατρός Γεωργίου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, μακαριστού γέροντος, ο οποίος μας μιλάει για τον Θεάνθρωπο Χριστό μας, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν παιδαγωγός μας. Και θα δούμε το κεφάλαιο «Ο Θεάνθρωπος Χριστός, παιδαγωγή ως εικόν του Θεού». Ο Χριστός, όπως μας λέει η Αγραφή, είναι εικόν του Θεού, του αοράτου. Και η Ορθόδοξη Θεολογία, λέει ο πατήρ Γεώργιος, του Χριστού ως εικόνος του Θεού, αλλά και του ανθρώπου ως κατ' εικόνα Θεού, είναι, όπως γνωρίζουμε, πολύ σημαντική για την κατανόηση του ανθρώπου. Εμείς είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού, κατ' εικόνα του Χριστού. Και ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού Πατρός. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε, εμείς είμαστε εικόνα της εικόνος. Και λέει ο πατήρ Γεώργιος, ο εικονικός χαρακτήρας του ανθρώπου αναφέρεται όχι μόνο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το ότι είμαστε δηλαδή εικόνα του Χριστού, δεν αναφέρεται μόνο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έλαβε από το Θεό, αλλά και στον προορισμό του, που είναι η ένωση με το Θείο Αρχέτυπο, η ένωση με τον Θεό, που είναι το αρχέτυπό μας. Το κατ' εικόνα δηλαδή είναι η οντολογική αρχή και το τέλος του ανθρώπου, το α και το ω. Είμαστε εικόνες του Θεού, του Χριστού, παίρνουμε τα χαρακτηριστικά Του, αλλά και ο προορισμός μας πάλι είναι να ταυτιστούμε με το αρχέτυπο. Η κάθε εικόνα έχει το αρχέτυπο, στο δικό μας αρχέτυπο είναι ο Χριστός. Και ο προορισμός του ανθρώπου είναι να ενωθεί με το Χριστό. Αυτό είναι το κατ' εικόνα του ανθρώπου. Έχει μέσα και την αρχή, την οντολογική αρχή, αλλά και το τέλος, το σκοπό. Σωστά παρατηρήθηκε, λέει ο πατήρ Γεώργιος, ότι ο άνθρωπος ως θεολογικό όν, για να είναι αληθινός, πρέπει να υπάρχει σε κάθε στιγμή και να ζει θεοκεντρικά. Δεν μπορούμε να ζούμε εγωκεντρικά, με κέντρο το εγώ, αλλά θεοκεντρικά, με κέντρο τον Θεό. Να σκεφτόμαστε κάθε στιγμή αν αυτό που κάνουμε, αυτό που λέμε, αυτό που σκεπτόμαστε, το που αισθανόμαστε, αρέσει στον Θεό. Να τίνουμε να μοιάσουμε στον Θεό και να ευχαριστούμε στον Θεό σε κάθε στιγμή. Όταν αρνείται τον Θεό, ο άνθρωπος αρνείται τον εαυτό του, γιατί είπαμε το αρχέτυπό μας είναι ο Θεός. Και όταν αρνούμαστε τον Θεό, τι κάνουμε, αυτό καταστρεφόμαστε, γιατί αρνούμαστε τον εαυτό μας. Όταν ζει θεοκεντρικά, με κέντρο τον Θεό, καταξιώνει μέχρι το άπειρο τον εαυτό του. Αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται μέχρι την αιωνιότητα. Στον εικονικό του χαρακτήρα οφείλει ο άνθρωπος τον δυναμισμό του και το μεγαλείο του. Επειδή είμαστε εικόνες του Θεού, γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μεγαλοσύνη και αυτό το δυναμισμό. Εικονίζοντας τον Δημιουργό και σοφό Θεό, έχει το χάρισμα της γνώσεως και της δημιουργίας, όπως ο Θεός είναι πάνσοφος και παντοδύναμος και δημιουργός των πάντων, έχει δώσει και στον άνθρωπο αυτό το χάρισμα του να γνωρίζει και να δημιουργεί. Εικονίζοντας τον αυτεξούσιο Θεό, έχει το αυτεξούσιο, την ελευθερία. Βλέπετε, όλα αυτά είναι στοιχεία του κατ' εικόνα, δηλαδή. Και το ότι γνωρίζουμε και το ότι δημιουργούμε και το ότι είμαστε ελεύθεροι, έχουμε το αυτεξούσιο. Όπως ο Θεός είναι αυτεξούσιος, έτσι έδωσε αυτό το ιδίωμα και το χαρακτηριστικό, αυτή την μπρίκα θα λέγαμε, και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος, είναι ελεύθερος. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, ή κατ' εικόνα της μακαρίας και υπερουσίου θεότητος ο άνθρωπος διαγέννηται. Εάν ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί κατ' εικόνα της μακαρίας και υπερουσίου θεότητος,
αυτεξούσιος δε φύση η θεία φύση. Η θεία φύση είναι εκφύσεως αυτεξούσιος, ελεύθερη. Άρα και ο άνθρωπος ως αυτής όντως εικόν αυτεξούσιος τη χάνει φύση. Και ο άνθρωπος λοιπόν επειδή είναι εικόνα όντως του Θεού, τη χάνει και αυτός από τη φύση του αυτεξούσιος ελεύθερος. Αυτό πρέπει πολύ να σεβόμαστε την ανθρώπινη ελευθερία. Ο ένας την ελευθερία του άλλου, όπως και ο Θεός σέβεται και δεν καταστρητεί ποτέ το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Πάντοτε θέλει και τη δική μας συγκατάθεση. Θέλει να μας βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί εντός εισαγωγικών λέξη, εάν δεν θέλουμε εμείς. Γιατί πρέπει να συνεργαστούμε με τον Θεό. Δεν μας σώζει αναγκαστικά, αλλά ελεύθερα, εφόσον το θέλουμε κι εμείς. Ή δε αυτεξούσιος φύση, θεαιτικός άρα ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Μάξιμος. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος λέει είναι από τη φύση του αυτεξούσιος, άρα είναι και θεληπτικός, έχει θέλημα. Και δεν γίνεται να καταργήσουμε το θέλημα, το θέλημα, τα θέλω μας είναι στοιχείο του κατοικώνα. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε αυτό το θέλημα, να το ταυτίσουμε με το θέλημα του Θεού. Να το υποτάξουμε στο θέλημα του Θεού ή να το ευθυγραμμίσουμε αν θέλετε με το θέλημα του Θεού, όχι να το καταργήσουμε, όχι να το νεκρώσουμε. Και αυτή είναι η έννοια της υπακοής. Η υπακοή δεν σημαίνει νέκρωση, το λέμε καμιά φορά νέκρωση του θελήματος, αλλά εννοούμε νέκρωση του εγωιστικού θελήματος. Στην πραγματικότητα είναι ανακατεύθυνση του θελήματος. Αντί να θέλουμε εγωιστικά με κέντρο τον εαυτό μας κάποια πράγματα, θέλουμε, θα λέγαμε θεοκεντρικά, προσπαθώντας να ευθυγραμμιστούμε με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και λέμε κάθε στιγμή, Συν Θεό, εάν θέλει ο Θεός, πρώτα ο Θεός, θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο. Αυτό εκφράζει την θέληση του ανθρώπου να μην κάνει το δικό του θέλημα, να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αυτό εκφράζει και η προτροπή της Εκκλησίας μας, σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μόνο. Χριστό το Θεό παραθώμεθα και τον εαυτό μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή να τα αφήσουμε στο Θεό. Πώς θα τα αφήσουμε? Θέλοντας ό,τι εκείνος μας δίνει. Λέμε, Θεέ μου, εγώ δεν θέλω τίποτε, ό,τι θέλεις εσύ να γίνει στη ζωή μου και στη ζωή των δικών μου και των παιδιών μου και των συγγενών μου και όλων των ανθρώπων. Αυτή είναι η σωστή, θα λέγαμε, χρήση του θελήματος, του αυτεξουσίου. Και τότε ο άνθρωπος δεν χάνει την ελευθερία του, αλλά ανοίγεται στην περιοχή της ελευθερίας του Θεού, στην άπειρη ελευθερία του Θεού. Γι' αυτό η υπακοή δεν είναι δρόμος για σκλαβιά και φυλάκιση, αλλά είναι δρόμος για ελευθερία. Ο άνθρωπος ελευθερώνεται από το εγώ, από την αυτοφυλάκισή του, στα θελήματά του και ανοίγεται στο θέλημα του Θεού και στην άπειρη ελευθερία του Θεού. Εάν δε κατά τον ιερό καβάσιλα χάσει το αυτεξούσιο, χάνει και τον άνθρωπο. Βλέπετε, φοβερό πράγμα. Εάν ο άνθρωπος χάσει το αυτεξουσίο, χάνεται ως άνθρωπος. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο διάβολος. Έτσι να κυριεύσει το θέλημα του ανθρώπου. Να το κάνει υποχείριό του 100%. Να λειτουργεί με εμπνεύσεις δικές του, δαιμονικές δηλαδή. Ναι, ο Ιερός Καβάσιλας ταυτόν γάρεστη είναι το ίδιο, υπήν απολέσε το αυτεξούσιο και απολέσε τον άνθρωπο. Να πεις, χάνεται το αυτεξούσιο, χάνεται και ο άνθρωπος. Όλες οι προσπάθειες του διαβόλου και των ανθρώπων που τον υπηρετούν είναι ακριβώς να δεσμεύσουν το αυτεξούσιο του ανθρώπου, να τον οδηγήσουν σε μία σκλαβιά. Και όπως οι Άγιοι Παΐσιοι έχουν σχεδιάσει μια άνευ προηγουμένως σκλαβιά που δεν την είχαν σχεδιάσει ποτέ μέχρι τώρα η ισχυρή του κόσμου τούτου, η λεγόμενη ηλεκτρονική σκλαβιά. Και όλη αυτή η ιστορία με τον κοροϊδοϊό εκεί αποβλέπει, από ό,τι δείχνουν όλα τα πράγματα, στο να σκλαβωθεί η ανθρωπότητα όλη
να γίνουν κάτι σαν ζόμπι, δηλαδή υπό τακτική της ελίτ των οπαδών της παγκοσμιοποίησης, της νέας τάξης πραγμάτων. Και να έχουν και ένα τυπάκι μέσα τους, το οποίο θα λειτουργεί σαν ένα, θα κάνει τον άνθρωπο σαν ένα τερματικό υπολογιστή. Δηλαδή, πώς έχουμε έναν υπολογιστή και έχουμε διάφορες συσκευές συνδεδεμένες με τον υπολογιστή, έτσι. Και ο υπολογιστής δίνει εντολές στις διάφορες άλλες συσκευές να λειτουργήσουν. Έτσι θέλουν να κάνουν τον άνθρωπο. Θα έχει ένα τσιπάκι, θα δίνουν αυτοί εντολές από ένα κεντρικό υπολογιστή και θα κανονίζουν πώς θα λειτουργεί ο κάθε άνθρωπος. Είναι μια απόλυτη σκλαβιά και μια απώλεια του αυτεξουσίου του ανθρώπου. Δεν θα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά ό,τι θα σου λέει ο υπολογιστής. Θα είσαι απλώς σε μια συσκευή συνδεδεμένη με τον κεντρικό υπολογιστή. Αυτό θέλουν να κάνουν στον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν πρέπει να το δεχτούμε με καμία εντός εισαγωγικών κυβέρνηση, όπως λέμε έτσι, το εμβόλιο, το οποίο λέγεται ότι θα έχει μέσα τέτοια στοιχεία, νανοτσιπ, έτσι, τα οποία ουσιαστικά θα μας κάνουν τερματικά υπολογιστών για να μας κατευθύνουν όπως αυτοί θέλουν. Και όταν δεν τους κάνουμε, θα μας βγουν τελείως. Εκείνο όμως που περισσότερο από όλα φανερώνει το θείο χαρακτήρα στον άνθρωπο είναι η ερωτική δύναμη της ψυχής του και η ερωτική φορά του προς το θείο αρχέτυπο. Αυτό είναι που φανερώνει περισσότερο από όλα ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού και έχει τα χαρακτηριστικά του Θεού. Είναι η δύναμη, η αγαπητική προς τον Θεό, ο θείος έρωτας. Η φορά που έχει ο κάθε άνθρωπος προς τον Θεό. Η ψυχή του ανθρώπου, όπως έλεγε κάποιος σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, είναι φύση χριστιανική. Ρέπει, κινείται η ψυχή του ανθρώπου προς τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι κινούνται προς τον Θεό. Γι' αυτό έλεγε και ένας αρχαίος συγγραφέας ότι πήγα σε διάφορες πόλεις, σε πάρα πολλές πόλεις, είδα πόλεις χωρίς θέατρα, χωρίς γυμναστήρια, χωρίς ιερά όμως δεν είδα. Παντού υπήρχαν ιερά τόποι λατρείας του Θεού, όπως μέσα στην πλάνη τους έτσι καταλάβαιναν το Θεό οι άνθρωποι εκείνοι προ Χριστού. Αλλά αυτό φανερώνει ακριβώς τον θείο χαρακτήρα, τη ροπή που έχει όλους, όλη η ανθρωπότητα, όλοι οι άνθρωποι προς το θείο. Είναι στοιχείο και αυτό του κατ' εικόνα. Σύμφωνα με τον, δηλαδή προς το θείο αρχέτυπο, έτσι καταλαβαίνουμε όλοι οι άνθρωποι ότι πρέπει να κινηθούμε προς τον Θεό που είναι το πρότυπό μας, γιατί εμείς είμαστε εικόνες του. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής, και ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης, το θείον οι θεολόγοι ποτέ μεν έρωτα, ποτέ δε αγάπη, ποτέ δε εραστών και αγαπητών καλούσι. Το θείο οι θεολόγοι άλλοτε το ονομάζουν έρωτα, άλλοτε αγάπη, άλλοτε εραστό και άλλοτε αγαπητό. Όθεν ως μεν έρος υπάρχον και αγάπη κινείται. Ως δε εραστών και αγαπητών κινεί προς αυτόν πάντα τα έρωτος και αγάπης δεκτικά. Ο Θεός έτσι, επειδή είναι έρος και αγάπη, κινείται συνεχώς ο Θεός. Και γι' αυτό ακριβώς έφτιαξε και ο Θεός τον άνθρωπο και τον κόσμο όλο, γιατί έχει αυτή την φορά την αγαπητική και θέλει να εκχέει αυτή την μακαριότητα και τη ζωή του και προς τα έξω. Γι' αυτό δημιούργησε και άλλα όντα τα οποία είναι δεκτικά του Θείου Έρωτος, της Θείας Αγάπης, ώστε να μετέχουν σε αυτή του την μακαριότητα. Έφτιαξε τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Επειδή λοιπόν ο Θεός είναι έρος και αγάπη, κινείται, και επειδή είναι εραστό και αγαπητό, κινεί προς εαυτόν, έλκει δηλαδή προς τον εαυτό του όλα αυτά που είναι δεκτικά αγάπης και έρωτος, δηλαδή τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Διώκει Παύλος ο Μέγας εν κατοχή του θείου γεγονότος έρωτος και της εκστατικής δυνάμεως με τη λιφός, εν Θεός τόματι, ζω
εγώ φυσί ουκέτη, ζει δε εν εμή Χριστός, ως αληθής εραστής και εξωστικός, ως αυτός φυσί το Θεό, και ούτε είναι αυτού ζών, αλλά την του εραστού ζωήν ως σφόδρα αγαπητήν. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Μέγας, επειδή είχε τον Θείο έρωτα και είχε την εκστατική αυτή δύναμη, γιατί αυτό είναι η ιδιότητα του έρωτος, είναι εκστατικός, δηλαδή σε βγάζει από τον εαυτό σου. Γι' αυτό και έλεγε, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Θεός, ο Χριστός μέσα σε μένα. Και δεν ζω τη δική μου ζωή, αλλά τη ζωή του εραστού, ως σφόδρα αγαπητήν. Και αυτό είναι και ο κάθε χριστιανός. Γι' αυτό είναι μακαρία η ζωή του χριστιανού. Δεν ζει πλέον για τον εαυτό του, ζει για τον Χριστό, ζει με τον Χριστό, ζει τη ζωή του Χριστού. Η ερωτική αυτή δύναμη της ψυχής του κάνει τον άνθρωπο να διψά στο βάθος της υπάρξεώς του την ένωση με το αρχέτυπό του, τη θέωση, και να μην αναπαύεται στα κτιστά και πεπερασμένα. Βλέπετε, οι άνθρωποι ταλαιπωροί που είναι μακράν του Θεού, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί, κάνουν ταξίδια, προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήματα, σχέσεις, ειδονές, όλα αυτά, και πάλι είναι ανικανοποιητοί, πάλι είναι διψασμένοι, γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά, αλλά μόνο με τον Θεό, με το αρχέτυπο. Προσπαθεί να ενωθεί με το αρχέτυπο και δεν αναπαύεται στα κτιστά και πεπερασμένα. Έχεις ένα ωραίο φαγητό, λες να το φάω και το τρως και λες, εντάξει, αυτό ήταν, τελείωσε και αυτό. Και έτσι είναι όλα τα πράγματα του κόσμου. Κατά τον Ιερό Καβάσιλα, η γάρ των ανθρωπίνων ψυχών δίψα, απείρου δείτε την οσίδα τους. Η δίψα του ανθρώπου, λέει, χρειάζεται ένα άπειρο νερό. Ένα νερό που δεν έχει τέρμα, για να ξεδιψάσει ο άνθρωπος. Λέει το Θεό. Ο δε κόσμος ούτως πεπερασμένος αρκέσαι δει πώς δυνετάν. Και όλος ο κόσμος δεν είναι αρκετός για να ξεδιψάσει την υπαρξιακή δίψα του ανθρώπου. Γιατί είναι πεπερασμένος, έχει τέλος. Ενώ η ψυχή του ανθρώπου ποθεί το άπειρο, αυτό που δεν έχει τέλος. Και αυτό είναι μόνο ο Θεός. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, κι αν τον κόσμο όλο κερδίσεις, δεν έκανες τίποτα, αν χάσεις την ψυχή σου. Γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με τον κόσμο, και όλο τον κόσμο να κερδίσεις. Βλέπετε και αυτοί όλοι οι μεγιστάνες του πλούτου, και αυτός ο ταλέπορος, ο Bill Gates, με τη γυναίκα του, που φοράει έναν ανάποδο σταυρό, δεν ξέρω αν το έχετε δει στις φωτογραφίες, όπως φοράνε οι σατανιστές. Λοιπόν, ενώ έχει τα 3 εκατομμύρια και πάλι τι κάνει, προσπαθεί ο ταλέπορος να μειώσει τον πληθυσμό της γης. Γιατί αυτό λέει ο αρχηγός, ο Υιός Φόρος, που ποθεί αίμα, θέλει να φωνεύσει τους ανθρώπους, είναι ανθρωποκτόνος, και περνάει αυτό το μήνυμα και στο όργανά του. Ο κτιστός άνθρωπος είναι προορισμένος να ενωθεί με την άκτητο χάρη του Θεού και να γίνει Θεός κατά χάρη. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Εδώ συνοψίζεται όλο το μυστήριο του ανθρώπου ως κεκελευσμένου Θεού, κατά το Μέγα Βασίλειο. Είναι πολύ ωραία έκφραση αυτή. Ο άνθρωπος είναι κεκελευσμένος Θεός. Κελεύω θα πει διατάσσω. Κεκελευσμένος θα πει διαταγμένος, δηλαδή προετοιμασμένος, προδιατεθειμένος, με προορισμό να γίνει Θεός. Ένα μωράκι που τώρα μόλις γεννιέται, ας πούμε, είναι κεκελευσμένος Θεός. Είναι υποψήφιος Θεός, δηλαδή. Με πόσο σεβασμό πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στον κάθε άνθρωπο. Κατά δε τον θεολογικότατο Άγιο Γρηγόριο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τούτο δι βουληθείς ο τεχνίτης, επιδείξαστε λόγος και ζώων εξ αμφωτέρων, αοράτου τελέγω και ορατής φύσεως δημιουργεί των άνθρωπων. Ο Θεός λόγος, λέει,
δημιουργεί ένα ζώο, ένα ζωντανό όνομα δηλαδή, από τα δύο, από την αόρατη και την ορατή φύση. Δημιουργεί τον άνθρωπο. Ήον την ακόσμων έτερων εν μικρό μέγαν, σαν έναν κόσμο άλλο, που είναι μέγας μέσα σε κάτι μικρό. Και τον στείνει επί της γης, άγγελων άλλων, προσκυνητήν μεικτών, επόπτην της ορατής κτίσεως, μίστην της νοουμένης. Τι ωραία λόγια, αυτή είναι όλη η ορθόδοξη ανθρωπολογία. Τι είναι ο άνθρωπος? Άγγελος άλλος, προσκυνητής μεικτός, προσκυνητής της θείας φύσεως, επόπτης της ορατής κτίσεως, να εποπτεύει σε όλο το σύμπαν, σε όλη την ορατή κτίση, μίστης νοουμένης, να μπορεί να μυσταγωγείται, να εισδύει μέσα στο μυστήριο του Θεού. Βασιλέα των επιγείς, βασιλευόμενον άνωθεν, να είναι βασιλιάς σε όλα τα επίγεια, αλλά και να βασιλεύεται, να κυριαρχείται, να κατευθύνεται από τον Θεό. Ζώων εντάφθα οικονομούμενον και αλλαχού μυθιστάμενον. Ένα ζωντανό όν, το οποίο εδώ οικονομείται, εδώ περνάει κάποιο χρόνο και αλλαχού μεθυστάμενο και μετά μεθύσταται αλλού στον Θεό, στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού και πέρα στο μυστηρίο τη προς Θεό νεύση θεούμενο και το τέλος του μυστηρίου να θεούται, να γίνεται Θεός κατά χάρη με την νεύση που έχει προς τον Θεό, με την κίνηση αυτή και την επιθυμία προς τον Θεό που έχει ο άνθρωπος. Όμως με την πτώση του ανθρώπου το κατ' εικόνα αμαυρώνεται. Δεν καταστρέφεται τελείως όπως λένε οι αιρετικοί υποπικοί, αλλά αμαυρώνεται, δηλαδή μουτζωρώνεται το κατ' εικόνα. Η εικόνα του Χριστού δηλαδή στον άνθρωπο. Όλα αυτά τα ιδιώματα που είπαμε, το αυτεξούσιο πληγώνεται. Το δημιουργικό επίσης, το γνωστικό, όλα τα ιδιώματα, το λογικό, όλα με την πτώση αλλοιώνονται και αμαυρώνονται. Η ανθρώπινη φύση νοσεί την αμαρτία, σύμφωνα με τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας. Το κατ' εικόνα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να γίνει καθομοίωση, να γίνει ο άνθρωπος όμοιος με τον Θεό, με την πτώση. Αλλά εδώ είναι η φιλανθρωπία του Θεού που μας δίνει διαμέσου της οικονομίας αυτή τη δυνατότητα να αποκατασταθεί το κατ' εικόνα και να ενεργοποιηθεί πάλι και να φτάσει ο άνθρωπος στο καθομοίωση. Και αυτό γίνεται με το Άγιο Βάπτισμα, το Άγιο Χρίσμα και τα υπόλοιπα Άγια Μυστήρια και την Ευχριστώ ζωή μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός ως εικόνα του Θεού, λαμπρά και απαράλλακτος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού, το αοράτου, εικόνα του Πατρός. Γι' αυτό και όταν ρώτησε ο Απόστολος Φίλιππος, δείξε μας τον Πατέρα, είπε στον Χριστό και μας αρκεί, και του είπε, τόσο καιρό δεν με κατάλαβες Φίλιππε, ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα, γιατί εγώ είμαι εικόνα του Πατρός. Ο Ιησούς Χριστός είναι εικόνα του Θεού λαμπρά και απαράλλακτος και αρχέτυπο του ανθρώπου και με όλη την σωτήρια οικονομία του αναστηλώνει την πεσούσα εικόνα του Αδάμ. Όταν λέμε οικονομία εννοούμε όλα αυτά που έκανε ο Χριστός μας για τη σωτηρία μας, που πήρε ανθρώπινη φύση, που μας κήρυξε, θωματούργησε, σταυρώθηκε, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη και πάλι θα έρθει εν δόξη. Όλα αυτά το λέμε οικονομία. Θεία οικονομία. Με αυτή τη Θεία οικονομία αναστηλώνει την πεσούσα εικόνα του Αδάμ, δείχνει το πρωτότυπο κάλος της και ως καλός παιδαγωγός προσανατολίζει, έλκει και χειραγωγεί τον άνθρωπο στο Θείο αρχέτυπό του.
μας παίρνει πάλι ο Θεός από το χέρι και μας οδηγεί στον προορισμό μας. Όπως λέει από το τροπάρι του Απόστηχα του Σπυρινού της Μεταμορφώσεως, την αμαυρωθήσαν εν Αδάμ φύσιν, μεταμορφωθείς, απαστράψε πάλιν πεποίηκας. Χριστέ, μεταστοιχειώσας αυτήν εις την σύν της θεότητος δόξαντε και λαμπρότητα. Την φύση του Αδάμ που αμαυρώθηκε λόγω της προπατορικής αμαρτίας, εσύ Κύριε όταν μεταμορφώθηκες, την έκανες πάλι να απαστράψει. Μεταστοιχειώσες αυτήν στην δόξα της θεότητάς σου και στην λαμπρότητά της. Η μεταμόρφωση του Χριστού μας στο Άγιο Σταυρό, όπου οι Άγιοι Απόστολοι τον είδαν να λάμπει με το άκτιστο φως και το προσωπό του και τα ενδύματά του, όλος ο Χριστός μας εξέπεμπε, ήταν μέσα στο άκτιστο φως και αυτό το είδαν οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτό είναι η εικόνα των μελώντων, έτσι θα αστράψουν όλοι οι Άγιοι στη Βασιλεία του Θεού, όπως ο ήλιος. Είναι η φανέρωση της αποκατάστασης της ανθρώπινης φύσεως που έγινε στο Χριστό μας και δια του Χριστού γίνεται και σε όλους εμάς. Έτσι ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση, μέσα στο άκτιστο φως. Και έτσι θα είναι και όλοι οι δίκαιοι στη Βασιλεία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος γίνει σύμμορφος με την εικόνα του Χριστού, αποκτά την αληθινή μόρφωση, δηλαδή την αληθινή ανθρώπινη μορφή. Τι ωραίο είναι αυτό, σύμμορφος, λέμε μορφωμένος άνθρωπος. Ποιος είναι μορφωμένος? Αυτός που έχει γίνει σύμμορφος με την εικόνα του Χριστού. Αυτή είναι η αληθινή μόρφωση. Και τότε είσαι αληθινά ο άνθρωπος και έχεις την αληθινή ανθρώπινη μορφή, όταν μοιάζεις με τον Χριστό. Στα Άγια Μυστήρια και τη Θεία Λειτουργία, η ένωση Θεού και ανθρώπου για του Κυρίου Ιησού Χριστού γίνεται κοινωνία ζωής, ανάσταση και μεταμόρφωση. Χριστοποίηση και θέωση του ανθρώπου. Όπως λέμε, η Θεία Κοινωνία μας θεώνει. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει. Θεοί το πνεύμα, τον δε νου τρέφει ξένος. Θεώνεται ο άνθρωπος όταν κοινωνεί, όταν μετέχει στη λειτουργία σωστά και κοινωνεί. Και γι' αυτό πολλές φορές το λέμε, το σπουδαιότερο έργο που έχει να κάνει ο άνθρωπος στη γη είναι να ζει τη Θεία Λειτουργία, να λατρεύει το Θεό μέσα στο μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί κατεξοχήν ο άνθρωπος είναι λατρευτικό, λειτουργικό. Ο κύριος προορισμός του ανθρώπου, όπως είπαμε, είναι να αγαπήσει τον Θεό, να λατρεύει τον Θεό. Και έτσι εκπληρώνει τον προορισμό του που είναι το καθομοίωση, το να ενώνεται με τον Θεό και να γίνεται όμοιος με τον Θεό. Χριστοποιείται δηλαδή ο άνθρωπος, γίνεται μικρός Χριστός μέσα στη λατρεία, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το κατοικώνα ενεργοποιείται και ο πιστός και αγωνιζόμενος άνθρωπος θεώνεται. Ναι, γιατί πρέπει να επιδιώκουμε ή δυνατόν και καθημερινά να μετέχουμε της Θείας Κοινωνίας. Η θέωση δεν είναι ιδεαλιστικός πόθος, αλλά πραγματικότητα. Είναι μια ιδέα, αλλά είναι μια οντολογική, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Λιώνεται όλος ο άνθρωπος, και η ψυχή και το σώμα. Χριστοποιείται. Γι' αυτό αληθινή συγγενής των χριστιανών, των πραγματικών χριστιανών, δεν είναι η κατασάρκα συγγενής, οι οποίοι πολλές φορές είναι μακράν του Θεού, αλλά εκείνοι οι οποίοι κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού και είναι
αληθινά ζωντανά κύτταρα του σώματος του Χριστού. Με αυτούς τους ανθρώπους είμαστε συγγενείς και κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Πρώτη, εθεώθη η υπεραγία Θεοτόκος. Κατά τους θεολόγους μας, αυτή η μοναχία βρίσκεται με θόριον αναμεταξύ της κτιστής και ακτής του φύσεως. Αυτή μόνη είναι Θεός άμεσος μετά τον Θεό και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Όλα αυτά τα ωραία τα λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, στον Άρωτο Πόλεμο. Τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Μετά την Αγία Τριάδα είναι υπεραγία Θεοτόκος. Και αυτή είναι Θεός άμεσος μετά τον Θεό. Θεός κατά χάρη βεβαίως. Και είναι στο μεθόριο ανάμεσα στην κτιστή και στην άκτιστη φύση. Ενώνει την κτιστή φύση, αγγέλους και ανθρώπους με την άκτιστη, με τον Θεό. Εθεώθησαν επίσης οι Άγιοι έχοντας τον Θείο Έρωτα. Όλοι οι Άγιοι ζουν το λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Ο αιμός αίρος η σταύρα του. Έχει σταυρωθεί ο έρωτάς μου. Η σχέση των Αγίων με τον Θεό είναι ερωτική και όχι απλώς ηθική. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να κάνουμε καλές πράξεις. Αλλά είναι αυτή η ένωση. Το όλο είναι, ο όλος άνθρωπος, όλη η ύπαρξη. Κινείται αγαπητικά και ενώνεται με τον Θεό. Η χάρη της Θεώσεως λάβει στα πρόσωπα των Αγίων και φανερώνεται στα θεωμένα σώματά τους που ευωδιάζουν, μυροβλίζουν, μένουν άφθαρτα και θαυματουργούν. Σε αυτό που είδαμε και στην κάρα του Αγίου Βυσαρίωνος, όπου η χάρη του Θεού το κάνει να φαίνεται σαν ζωντανό. Δεν είναι νεκρά οστά, αλλά ζωντανά. Ευωδιάζουν, μυροβλίζουν, μένουν άφθαρτα, θαυματουργούν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο χώρος και η κοινωνία της Θεώσεως. Μόνο μέσα σε αυτό το χώρο και ζώντας με τον εκκλησιαστικό τρόπο επιτυχάνεται η Θεώση. Ό,τι γίνεται μέσα στην Ορθοδοξία είναι θεωτικό, δηλαδή μας βοηθάει, μας οδηγεί στη Θεώση. Οι Άγιες Ορθόδοξες εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων και όλος ο διάκοσμος των Ορθοδόξων Εκκλησιών μας φανερώνουν ότι όντως άνθρωπος διέγονε Θεός ή ένα Θεό τον Αδάμ απεργάσεται. Έγινε ο Θεός άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο, τον Αδάμ, Θεό. Γι' αυτό και εικονίζουμε τον Χριστό, επειδή πήρε την ανθρώπινη φύση και επομένως έχει περίγραμμα, είναι περιγραπτός. Γι' αυτό και μπορεί και να ζωγραφιστεί. Ενώ δεν εικονίζουμε τον Θεό Πατέρα ούτε το Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν πήραν ανθρώπινη φύση. Η σωστή απεικόνηση της Αγίας Τριάδος, η Ορθόδοξη, είναι η φιλοξενία του Αβραάμ με τους τρεις αγγέλους. Η θέωση είναι δυνατή γιατί η χάρις είναι άκτιστος και θεία ενέργεια και έτσι μπορεί να θεώνει τον άνθρωπο. Όταν κοινωνούμε μετέχουμε σε αυτή τη χάρη. Αυτή η χάρις που παίρνουμε το Θεό δεν είναι κτιστή, όπως τρως ένα φρούτο, με συγχωρείτε για την παρομοίωση, αλλά είναι ο Θεός. Τρώμε στην κυριολεξία τον Θεό, τη Θεία Χάρη που είναι η ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό και γινόμαστε Θεοί κατά χάρη. Ενωνόμαστε με το άκτιστο. Και έτσι θεωνόμαστε. Την θέωση ενεργεί ο Θεός και πάσχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνο στο να θεωθεί. Αυτό που λένε οι ανατολικές θρησκείες, αυτοθέωση, δεν είναι δυνατόν. Ο Θεός θεώνει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος πάσχει τη θέωση. Δέχεται δηλαδή τη δωρεά του Θεού. Ο θεούμενος άνθρωπος, καθερώμενος από τα πάθη και σχολάζοντας την καρδιακή προσευχή, λαμβάνει εμπειρία της Θείας Χάριτος και έτσι αναπαύεται, παρηγορείται. Όσο καθαρίζεις από τα πάθη και όσο μνημονεύεις το όνομα του Χριστού με την ωραία προσευχή, τόσο έχεις γεύση της Χάριτος, εμπειρία της Χάριτος. Και τόσο αναπαύεσαι και παρηγορήσει. Η ύψιστη εμπειρία της Θεώσεως είναι η θέα του θαβορίου ακτίστου φωτός, το οποίο οι θεωμένοι άνθρωποι όχι μόνο βλέπουν υπερφυώς, αλλά και βλέπονται
μέσα σε αυτό, όπως μαρτυρείται στο βίο του Αγίου Βασιλείου. Και πολλές φορές τον είχαν δει να είναι μέσα στο άκτιστο φως. Και οι Άγιοι το βλέπουν, αλλά και οι άλλοι τους βλέπουν. Όλα αυτά πιστεύω ότι έχουν μεγάλη σημασία, λέει ο Πατριγιώργιος, για την ανθρωπολογία και την παιδεία. Όταν ο δυναμισμός του ανθρώπου δεν προσανατολιστεί στην ορθή του κατεύθυνση προς τον πλάστη και πατέρα του, τότε εκδηλώνεται αρνητικά. Το τριμερές της ψυχής διασπάται. Το λογιστικό, δηλαδή το θυμικό και το επιθυμητικό. Ο νους σκοτίζεται. Ο άνθρωπος τρέφεται με τα πάθη, σκληρύνεται, θηριοποιείται και δαιμονοποιείται. Και αυτό βλέπουμε σήμερα δυστυχώς στους περισσότερους ανθρώπους. Δεν πρέπει να παραξενευόμαστε καθόλου. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν έναν δαιμονισμό. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, νους αποστάς του Θεού ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Και τον όρον αποστατήσας της φύσεως, επιθυμεί των αλλοτρίων και κόρον φιλοκερδίας ουκ είδε, τις αρκές επιθυμίες έκδο των εαυτών ποιεί και μέτρων ειδονής του γενώσκη. Όταν ο νους φύγει από τον Θεό, πάει ο άνθρωπος δηλαδή να προσεύχεται, να σκέφτεται τον Θεό, να έχει τη θεωρία του Θεού, γίνεται ή κτηνώδης, σαν τα κτίνη κυλιάται μέσα στις σαρκικές ειδονές, ή δαιμονιώδης, μέσα στους ακομούς, στα μίσεις, στις κακίες, στο φθόνο, όπως οι δαίμονες. Και φεύγει από τους όρους της φύσεως, της ανθρωπίνης φύσεως, και επιθυμεί τα αλότρια, τα ξένα. Και δεν κοραίνεται, δεν γεμίζει ποτέ, δεν λέει φτάνει πια, από την επιθυμία του κέρδους. Βλέπετε, αυτός που είναι φιλόπλητος, φιλάργυρος, είναι άπλιστος. Ποτέ δεν κοραίνεται, ποτέ δεν λέει φτάνει. Πάντα λέει θέλω κι άλλο. Και ο άνθρωπος αυτός γίνεται έκδοτος στις αρχικές επιθυμίες και ειδονές. Και δεν γνωρίζει μέτρο ειδονής. Και όλο πηγαίνει και σε άλλες αναβολίες και διαστροφές, γιατί ποτέ και εκεί δεν χορταίνει. Ο άνθρωπος εκπίπτει στο μηδέν που τελικά τον κατατρώει. Το ανθρώπινο πρόσωπο διαλύεται και αποδιοργανώνεται. Η ζωή γίνεται κόλαση. Η ελευθερία, άγχος. Οι άλλοι άνθρωποι, απειλή. Η μοίρα του ανθρώπου, τραγική και αδιέξοδη. Αυτό είναι η εικόνα του ανθρώπου, του μακράν του Θεού. Γεμάτος άγχος, φοβίες, ανασφάλειες και τραγικά αδιέξοδα. Το λάθος των σύγχρονων ουμανισμών όλων των αποχρώσεων. Είπαμε, ο ουμανισμός είναι ο ανθρωπισμός, έχει κέντρο τον άνθρωπο, δηλαδή αυτή η φιλοσοφία. Αποκλείει τον Θεό από τη ζωή του ανθρώπου. Όλοι οι ουμανισμοί έχουν ένα βασικό λάθος. Προσπαθούν να κάνουν τον άνθρωπο να ξεχάσει τη θεία καταγωγή του και τον θείο προορισμό του, τον εικονικό του χαρακτήρα. Να ξεχάσει ο άνθρωπος ότι είναι εικόνα του Θεού. Να ξεχάσει ότι έχει προορισμό να ενωθεί με τον Θεό, να γίνει Θεός κατά χάρη. Αυτή είναι όλη η προσπάθεια, δυστυχώς, και τη σύγχρονη άθεη παιδεία. Να κάνουν τα παιδιά να ξεχάσουν το ποια είναι, ποιοι είναι και ποιος είναι ο προορισμός τους. Εν ονόματι της προόδου, του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, τον φυλακίζουν στο φθαρτό, στο πρόσκαιρο, στο μάταιο, στο πεπερασμένο. Του κόβουν τα φτερά. Προσπαθούν να στρέψουν το θείο δυναμισμό του και την ερωτική του δίψα σε δραστηριότητες εγκόσμιες. Του λένε, α, θέλεις να αγαπήσεις, ναι, να αγαπήσεις τις ντομάτες, τις πατάτες, το κρασί, τις ειδονές, τα χρήματα. Είναι αυτή η τέχνη του διαβόλου. Τους λέει, να, γιορτή κρασιού, γιορτή ντομάτας, γιορτή πατάτας, όλες τις ανοησίες. Είναι ακριβώς η προσπάθεια του διαβόλου, αυτή την ερωτική δύναμη και φορά που έχει ο άνθρωπος προς τον Θεό να την εκτρέψει, να την πάει στα κτίσματα και να ευχαριστείται ο άνθρωπος με τα ξυλοκέρατα, όπως ο ταλέπορος άσωτος.
να προσπαθεί να χωρέσει την πείνα του, την υπαρξιακή του, με τα ξυλοκαίρια του. Προσπαθούν να στρέψουν τον άνθρωπο λοιπόν και τον θείο του δυναμισμό και την ερωτική του λήψα σε δραστηριότητες εγκόσμιες, όχι ίσως κακές, αλλά ανεπαρκείς και περιορισμένες για να πληρώσουν τον θεόπλαστο άνθρωπο και θεούμενο ζώο. Και τι προβάλλουν ως ιδανικά? Τον αθλητισμό, το θέατρο, την τέχνη γενικά. Και σου λέει να ασχοληθείς με αυτά, τότε είσαι πνευματικός άνθρωπος και τότε θα γεμίσεις την ύπαρξή σου. Μα και αυτά δεν γεμίζουν. Μπορεί να μην είναι κακά τελείως, αλλά είναι ανεπαρκή να γεμίσουν τον άνθρωπο. Τον θεόπλαστο άνθρωπο και το θεούμενο ζώο που είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή ζωντανό όνομα με προορισμό τη θέωση. Προσπαθούν επίσης να τον πείσουν ότι ο άνθρωπος είναι αυτοθεός. Αυτόνομος, αυτάρκης, αυτοολοκληρούμενος. Δεν χρειάζεται κανένα θεωτήρα, κανένα πρότυπο, κανένα δάσκαλο, κανέναν άλλον. Μπορείς από μόνος σου να τα κάνεις όλα. Εδώ βρίσκεται η ουσία της εκκοσμικευμένης φιλοσοφίας, ηθικής, πολιτικής. Αυτή η φιλοσοφία υπόκειται και στην προσπάθεια οργανώσεως της ζωής έξω από την Εκκλησία, απαρχή της οποίας είναι ο πολιτικός γάμος. Δεν σε θέλουμε, Θεέ, μην παρεμβαίνεις στη ζωή μας. Εμείς θα τακτοποιήσουμε μόνοι μας όλα. Η εκκοσμίκευση είναι προϊόν του δυτικού αθεϊσμού που σαν αρρώστια άρχισε να τρώει το σώμα του ορθόδοξου λαού μας. Το λυπηρό είναι ότι υπάρχουν σήμερα πολιτικές φιλοσοφίες που όχι απλώς δεν καταπολεμούν ή ανέχονται την εκκοσμίκευση που αλλοιώνει την ελληνοορθόδοξο παράδοση και ταυτότητά μας, αλλά και έχουν ως πρόγραμμα να την επιβάλλουν στο λαό δυναμικά με τα μέσα επικοινωνίας. Δυστυχώς, αν κανείς είναι λίγο υποψιασμένος, θα δει αυτή την προπαγάνδα, τη συνεχή προπαγάνδα που κάνουν τα ΜΜΕ. Να καταλύουν, να γκρεμίζουν ό,τι ηθικό, ό,τι ορθόδοξο υπάρχει ακόμα στο λαό μας. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι και από εμάς γίνεται κάποτε ένα λάθος. Η ορθόδοξη αγωγή της θεώσεως, κάτω από την επίδραση του δυτικού χριστιανισμού, αντικαθίσταται από την αγωγή της ηθικής καλυτέρευσης. Έτσι βάλαμε στη θέση της θέωσης και της άσκησης που οδηγεί στη θέωση μαζί με τη μυστηριακή ζωή, βάλαμε την ηθική και είπαμε να είσαι καλός ηθικός άνθρωπος και φτάνει αυτό. Όχι, δεν φτάνει. Δεν είναι ορθόδοξη αγωγή αυτό. Αυτό είναι προϊόν της αίρεσης, του προτεσταντισμού. Η αγωγή της ηθικής καλυτέρευσης ή της φυσικής και ηθικής θεώσεως είναι ανθρωποκεντρική, ακόμα και όταν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις ηθικές αγωγές των άθεων ουμανισμών. Δεν είναι εκκλησιαστική ούτε λειτουργική. Δεν αναδεικνύει θεωμένους ανθρώπους, αλλά καθώς πρέπει μικροαστούς χριστιανούς, βασισμένους στην ανθρώπινη ηθική δραστηριότητα και όχι στην ενέργεια της ακτής του χάριτος του Θεού. Δεν εξάγει τον άνθρωπο από τον εγωκεντρισμό. Δεν του παρέχει την εμπειρία της Θείας Χάριτος. Δεν του μεταδίδει το Θείο Έρωτα. Δεν τον βοηθεί να προχωρήσει στην αληθινή προσευχή και κοινωνία με τον Θεό. Αυτή την αγωγή εκπροσωπούσε ο δυτικός Βαρλάμ και κατά της αγωγής αυτής αγωνίστηκε ο θεολόγος του ακτής του φωτός, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Βαρλάμ εκδιώχθηκε τότε από τον Ορθόδοξο χώρο, αλλά επέστρεψε μετά μέσω ισχυρών δυτικών θεολογικών ρευμάτων που ενέσκυψαν στη χώρα μας μετά το 1821 και κυριάρχησε το ανθρωποκεντρικό μοντέλο και στην αγωγή και ο ορθολογισμός δυστυχώς. Σήμερα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, λέει ο πατήρ Γεώργιος, τη σημαντική διαφορά και αντίθεση των δύο ανθρωπολογιών και αγωγών. Αυτής που εκπροσωπεί ο Βαρλάμ και αυτής που εκπροσωπεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η φιλοκαλία. Η αγωγή της φιλοκαλίας, η αγωγή ησυχαστική, η μυστηριακή και ασκητική ζωή είναι η ορθή αγωγή. Όταν οι νέοι μας σήμερα ξυπνούν από το λίθαργο του ευδαιμονισμού και των ουμανιστικών αυταπατών,
περιπλανώνται και ζητούν να βρουν κάπου ανάπαυση. Ένας ηθικιστικός χριστιανισμός δεν τους προσφέρει την ανάπαυση αυτή, γιατί η ψυχή τους διψά για προσωπική συνάντηση και εμπειρία του Θεού, για μυστική ερωτική ζωή και γνησιότητα. Εάν δεν γνωρίσουν την αληθινή Ορθοδοξία, τη μυστική θεολογία, τη γνήσια παράδοση και ευσέβειά μας, καταφεύγουν στους ανατολικούς μυστικισμούς ή ζητούν υπερβατικές εμπειρίες στους τεχνητούς παραδείσους των ναρκωτικών ή στον αποκρυφισμό. Το ανικανοποίητο των νέων ανθρώπων πρέπει να μας προβληματίσει για την ποιότητα της προσφερόμενης από εμάς διδαχής και αγωγής. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών την Αγίου Πατέρα Δημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.